Πάμε στο Δήμο Χερσονήσου, καλημερίζοντας τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο, κύριο Γιάννη Σέγκο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγιανάκη, καλημέρα σε όσους μας ακούν. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, να είστε καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά να είστε και εσείς. Σε ένα Δήμο που και εκείνος πέρασε αρκετά, τα χρόνια τα οποία πέρασαν με αρκετές καταστροφές, με μια άλλη ωστόσο ανάπτυξη και σε ένα άλλο δρόμο, αμιγώς τουριστικός Δήμος με μια άλλη δυναμική. Αυτή η τετραετία που πέρασε, κύριε Σέγκο, τι αφήνει ως υπόλοιπα, για να πάμε λίγο παρακάτω στη συνέχεια να δούμε τις προκλήσεις, να δούμε τις ευκαιρίες για την επόμενη πενταετία? Αφήνει, και τολμώ να το πω με περηφάνεια αυτό, το πρώτο μήνυμα που θα δώσω, αφήνει αισιοδοξία. Και γιατί αφήνει αισιοδοξία? Είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Αφήνει αισιοδοξία γιατί, παρόλο, όπως και εσείς είπατε στον πρόλογό σας, τις πολύ μεγάλες ζημιές που έπαθε ο Δήμος Χερσονήσου με τις θεομηνίες, τις οποίες τις γνωρίζουν όλοι, από άκρη σ' άκρη, από τα Μάλια μέχρι και την Επισκοπή, από τον Γερά και το Κράσι μέχρι τα Ιτάνια, τον Καρτερό και την Τάρμαρο. Όμως, η αισιοδοξία πηγάζει ότι η δουλειά που κάναμε με μια μειωμένη αριθμητικά δημοτική αρχή, λόγω της απλής αναλογικής, ήταν τέτοια που αποκαταστήσαμε τις περισσότερες ζημιές μας. Τώρα βρισκόμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία για τα ασφαλτικά και κάποια τσιμέντα που πάσαμε ζημιές, και αποκαταστήσαμε τις περισσότερες ζημιές μας, πήγαμε πολύ καλά σε επίπεδο παραγωγής δημοτικού έργου. Δόξα τω Θεώ, πέρυσι και φέτος το τουριστικό προϊόν κινήθηκε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, άρα ατενίζουμε το μέλλον ως υποψήφια δημοτική αρχή, ως απερχόμενη αυτή τη στιγμή νέα δημοτική αρχή που ερίζουμε να είμαστε, με αισιοδοξία. Άρα λοιπόν το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι της αισιοδοξίας παρόλα τα προβλήματα. Η επόμενη μέρα, η πρόκληση και οι ευκαιρίες. Βεβαίως. Η επόμενη μέρα, κυρία Γουγεράκη, είναι εξαιρετικά σημαντική για το Δήμο Χερσονήσου. Οι εκλογές τις οποίες έχουμε την προσεχή Κυριακή είναι εκλογές οι οποίες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο Δήμο Χερσονήσου, διότι η εκτίμησή μου, το διακύβευμα των εκλογών είναι, κυρία Δουλγεράκη, οι παλαιότερες αντιλήψεις διαχείρισης των κοινών πραγμάτων σε σχέση με τις νέες. Έτσι λοιπόν, η μάχη η οποία θα διεξαχθεί, εντός εισαγωγικών πολιτική πάντα μάχη και τίποτα άλλο προς Θεού, στο Δήμο Χερσονήσου, είναι πολύ σημαντική σε αυτές τις εκλογές και είναι εξαιρετικά σύνθετη η απαιτητική υπόθεση, προκειμένου να κερδίζεται, να υλοποιείται με συνταγές του παρελθόντος, ούτε με εκφραστές προγενέστερων εποχών. Άρα λοιπόν, που θέλω να καταλήξω, ότι το διακύβευμα της επόμενης μέρας είναι να μην γυρίσουμε στο παρελθόν, και είναι και το διακύβευμα των εκλογών, όχι στο παρελθόν και στις συνταγές αποτυχίας που έφεραν τα σημερινά αποτελέσματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι είτε στο Δήμο Χερσονήσου και Μαλίων, είτε στο Δήμο Γουβών, που είναι μεγάλες δημοτικές ενότητες, οι ελλείψεις, τα προβλήματα, οι αδελτηρίες των τελευταίων δεκαετιών είναι αυτές που έχουν δημιουργήσει τα σημερινά προβλήματα. Άρα, με συνταγές του παρελθόντος, η μάχη δεν κερδίζεται. Ναι, αλλά αυτό, λοιπόν, αυτό ο δημότης μπορεί να το εκλάβει ως πόλωση, έτσι δεν είναι? Δεν, ακούστε να δείτε, η πόλωση και η, αν θέλετε, η εκτός ορίων, πώς το λένε, εκλογική μάχη, είναι εκτός της λογικής μου. Όμως, κυρία Δουλγιαράκη, πρέπει να θέσουμε τα διακυβεύματα. Δεν γίνεται για να μιλάμε για βασικές ελλείψεις σε ένα Δήμο όπως είναι αστικές υποδομές. Το 2023 ο Δήμος Χερσονήσου δεν έχει στο 1/3 του παραλιακού του μετόπου βιολογικό καθαρισμό. Δεν μπορεί να φταίει για όλα η παρούσα δημοτική αρχή. Δεν γίνεται ο Δήμος Χερσονήσου σε όλη την ενδοχώρα να μην έχει βιολογικούς και να μην έχει τα δέοντα δίκτυα απορροής λιμάτων. Η δημοτική μας αρχή έχει έτοιμη μελέτη, η οποία πάει για χρηματοδότηση, για τους βιολογικούς της Λαγκάδας με 6 εκατομμύρια συνολικά, για τα δίκτυα απορροής των λιμάτων όλης της ενδοχώρας των χωριών, από το καλό χωριό Χαρασό, Βορίτσιο, Σκοτεινό, για να πάνε στο βιολογικό των Γουβών, όπως και το δίκτυο των λιμάτων της Γαλήφας για να πάει στο βιολογικό της Επισκοπής. Και άλλη μία μελέτη, 8 εκατομμυρίων, και αυτή υποδευλημένη προς χρηματοδότηση, για την αλλαγή του δικτύου των αμυαντοσωλήνων από το Θραψανό προς το Κοκκίνι και όλα τα δίκτυα των χωριών της Επισκοπής.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά και εκείνο το οποίο λέμε ότι η δουλειά αυτή που έχει γίνει θα πρέπει να έχει γίνει στο παρελθόν, γι' αυτό και η συνταγή του παρελθόντος δεν μπορεί να επαναληφθεί. Όσον αφορά δε, κυρία Βουλγαρέκη, γιατί είναι σημαντικό, γιατί έτσι καταλαβαίνει και ο Δημότης. Κάποιοι από την αντιπολίτευση μιλάνε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει θέμα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει απορροφήσει κονδύλια προγραμμάτων, ενταγμένων έργων, να διεκδικήσει, εν πάση περιπτώσει, πόρους. Να ενημερώσω λοιπόν ότι σήμερα υπογράφεται το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής κομποστοποίησης προϋπολογισμού συνολικού 36 εκατομμυρίων ευρώ. Γίνονται με 5 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Δουλγεράκη, η επέκταση των βιολογικών καθαρισμών. Τελείωσε η μελέτη πέρσι, δημοπρατήθηκε και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει. 7 εκατομμύρια 250.000 ευρώ οι αναβαθμίσεις των βιολογικών με τηλεμετρίες, τηλεελέγχους, ενεργειακή αναβάθμισή τους για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. 4.800.000 ευρώ για το κύτταρο ηλιακής ξήρανσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. 1,5 εκατομμύριο για σχολεία. 1,5 εκατομμύριο για τη μελέτη της χερσαίας ζώνης του Λιμένα και 8 εκατομμύρια ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης. 1.200.000 ευρώ για την ηλεκτροκίνηση εγκεκριμένα. 2,2 εκατομμύρια ευρώ για άδρευση που είναι υπό ολοκλήρωση η δημοπράτηση, ούτως ώστε να γίνουν έργα αναβάθμισης των αδρευτικών δικτύων και να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. 2 εκατομμύρια για τη βιοκλιματική αναβάθμιση των μαλλίων, δημοπράτηση σε τελικό στάδιο. 1 εκατομμύριο για τις 7 νέες παιδικές χαρές, μεταξύ αυτών μαλλίων, μοχού, έχω την εντύπωση ότι είναι στο γουροκεφάλι, είναι 7 παιδικές χαρές συνολικά. 1 εκατομμύριο για αγροτική οδοπία. Κυρία Δουλγεράκη, έτσι με την απαλάδα του χεριού μου που λέμε στο χωριό μου, αυτά τα χρήματα που μόλις σας ανέφερα, τα οποία είναι υπό απορρόφηση, είναι 71.500.000 ευρώ χωρίς τους πόρους που έχει διαθέσει ο Δήμος Χερσονήσου. Η απορροφητικότητα αυτή τη στιγμή σε προγράμματα και χρήματα για υποδομές είναι άνω των 80 εκατομμυρίων. Άρα καταλαβαίνετε ότι η δουλειά που έχει γίνει στη δημοτική μας, από τη δημοτική μας αρχή, σε πολύ δύσκολες συγκυρίες, όπως το αναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας, εκτιμώ ότι είναι παροιμιώδης και είμαι υπερήφανος για το έργο που έχει παρουσιαστεί. Και με μια ισόρροπη ανάπτυξη και ταχύτητα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και στο παραλιακό μέτωπο και στον ορεινό όγκο, κύριε Σέγκο. Κυρία Δουλγεράκη, επειδή και εγώ από χωριό είμαι, για να είμαι ειλικρινής, από τις Ποταμιές, μεγάλη μου τιμή βέβαια αυτό, όντως καταλαβαίνω ότι η ενδοχώρα απαιτεί και αυτή τις υποδομές της, απαιτεί την ποιότητα ζωής της, όπως βέβαια και η παραλία που θέλει άλλου είδους βαριές υποδομές. Βεβαίως βοηθάμε και τον πρωτογενή τομέα και την ενδοχώρα. Να μην ξεχάσω να πω ότι μειώσαμε, για να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα, τα 10 ευρώ του πάγιου για την άδρευση που επευλήθησαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή σε 3 ευρώ. Επίσης, τις επόμενες μέρες υπογράφεται, αφού έρθει η έγκριση από την περιφέρεια, την αναμένουμε, θα έρθει από μέρα σε μέρα, η σύμβαση με το ΚΤΕΛ, ούτως ώστε να βοηθήσουμε την ενδοδημοτική συγκοινωνία. Με ποια λογική? Τα δρομολόγια που εκτελούσαν παλαιότερα, τα λεωφορεία, τα δικά μας σε όλη την ενδοχώρα. Και δυστυχώς, επειδή τα αυτοκίνητά μας είναι πλέον προβληματικά και παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες, θέλουν αντικατάσταση, δεν είναι πλέον δεν ενδείκνυται για τη μεταφορά ανθρώπων. Κάναμε μία σύμβαση με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου και αυτά τα δρομολόγια το αμέσως προσεχές διάστημα θα τα ξεκινήσει το ΚΤΕΛ. Με την βοήθεια στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Να υπενθυμίσω ότι έχω ανοίξει και έχουμε βοηθήσει στο άνοιγμα γεωτρήσεων και υποδομών στην ενδοχώρα για να βοηθήσουμε. Ανοίχθηκε νέα γεώτρηση για την κατάσταση παλιάς κατεστραμμένης γεώτρησης στο γουροκεφάλι. Στη θέση στην Ελιά ανοίχθηκε καινούργια γεώτρηση στη Χερσόνησο, η οποία ήταν 12-13 χρόνια εγκαταλελειμμένη από όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ανοίχθηκε στην Αγία Κυριακή στην Επισκοπή. Αντικαταστάθηκαν συγκροτήματα που ήταν κατεστραμμένα ή βλάβες σε όλη την ενδοχώρα. Έτσι στηρίζεις, κυρία Δουλγεράκη, τον πρωτογενή τομέα. Αντικαταστάθηκαν και γίνανε επεκτάσεις πολλών δικτύων χιλιόμετρων, πολλών χιλιόμετρων δικτύων άδρευσης στην ενδοχώρα. Ο αγρότης μας, αυτός που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, αυτά είναι που χρειάζεται, αυτά είναι που θέλει προκειμένου να μπορέσει να διαβιώσει στην ενδοχώρα, να έχει μια ποιότητα ζωής και να έχει και ένα πρόσθετο, όχι ένα πρόσθετο, να έχει ένα εισόδημα. Από την άλλη μεριά, αστικές υποδομές όπως είναι οι παιδικές χαρές, κάποια πάρκα, κάποιες αναπλάσεις,
είναι στον προγραμματισμό μας. Ενώ είναι πολύ σημαντικό και δεν θα ήθελα να ξεχάσω να το αναφέρω με την ευκαιρία της παρουσίας στο πάντα φιλόξενο μικρόφωνο σας, είναι ότι η πρωτοβάθμια υγεία αποτελεί κεφαλαιόδους σημασίας ενέργεια για τη δημοτική μας αρχή. Ο Δήμος Χερσονήσου δυστυχώς δεν ευτύχησε τα τελευταία πολλά χρόνια να έχει κέντρο υγείας. Το για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό δεν θα απολογηθώ εγώ θα απολογηθώ η κυρία Δουλγεράκη για τα τελευταία 4 χρόνια που είναι δήμαρχος. Άλλοι προγενέστεροι εμού που ήταν στα πράγματα 20, 30 ή 40 χρόνια θα αναφερθούν, θα απολογηθούν, θα ερωτηθούν για ποιο λόγο στα χρόνια που ήταν στα πράγματα είτε στη Χερσόνησο είτε στις Βούβες δεν έγινε κέντρο υγείας. Εγώ εκείνο το οποίο έχω να πω σε όσους μας ακούν είναι ότι επί των ημερών μας, πριν από 2 μήνες ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο για την παραχώρηση με τους όρους που απαιτούσε η 7η ΔΥΠΕ μια έκταση δημοτική απέναντι από τις κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στο Κοκκίνι το Χάνι για να γίνει το πολυδύναμο ιατρείο, ενώ ήδη με έγγραφό μας το έχουμε ζητήσει, αλλά θα επιδιώξουμε αμέσως μετά τις εκλογές συνάντηση με τον κύριο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, προκειμένου το κτίριο του ΙΚΑ στη Χερσόνησο, που ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, να αποδοθεί στο Υπουργείο Υγείας για να γίνει το νέο κέντρο υγείας στην περιοχή της Χερσόνησου. Κάνουμε τα πάντα προκειμένου να βοηθήσουμε τον τόπο μας, τις αστικές υποδομές, ενώ κάτι επίσης σημαντικό είναι οι σχολικές υποδομές, τις οποίες έχουμε βοηθήσει τα μέγιστα με εγκρίσεις καταλληλότητας για την ύπαρξη ακινήτων, αγορές νέων ακινήτων, ολοκληρώνεται και αγορά ακινήτου στην Ελιά αυτές τις μέρες, προκειμένου να φτιαχτούν 5 νέες σχολικές μονάδες. Πολλά γης έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν από ποια θέση και αν υπηρετήσατε κύριε Σέγκο σε ό,τι έχει να κάνει με το τουριστικό προϊόν. Είπα και στην αρχή στο πρόλογό μου ότι πάμε σε ένα αμιγώς τουριστικό δήμο. Αυτό το μοντέλο το οποίο επιθυμούσατε, αυτό το μοντέλο το οποίο θέλατε με τις διαβουλεύσεις που γινόντουσαν, αυτό το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα, είναι κάτι το οποίο επιθυμείτε, είναι μέσα στα μέτρα εκείνα τα οποία εσείς είχατε πει ότι επιθυμούμε να έχουμε αυτό το προϊόν και να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Η πανδημία επηρέασε ενδεχόμενα ώστε να γίνουν εκπτώσεις. Πάτε εφόσον εκλεγείτε εκ νέου ως δήμαρχος της Χερσονήσου σε αλλαγή ενδεχόμενα μοντέλου, τι? Κυρία Δουλγεράκη, το ερώτημά σας είναι εύστοχο. Γιατί όντως, επειδή ο Δήμος Χερσονήσου είναι μεγάλος τουριστικός προορισμός, οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος είναι τεράστιες. Η απάντηση είναι απλή. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα του τουριστικού προϊόντος συλλήφθης σε όλο το Δήμο Χερσονήσου. Χρειάζονται αλλαγές. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρία Δουλγεράκη, με τα σχέδια πόλης της χρήσης γης, την αντιπλημμυρική προστασία. Το ζήσαμε το 2020. Πολύ εύστοχα αναφερθήκατε σε αυτό και είναι η αλήθεια. Δυστυχώς ο Δήμος Χερσονήσου αυτά τα 4 χρόνια πορεύτηκε μέσα από την πανδημία, μέσα από τη θεομηνία και μέσα από το σεισμό που μας έπληξε. Τα πάντα δηλαδή. Με αποτέλεσμα όντως, δυστυχώς, μαζί με την απώλεια εσόδων που είχαμε λόγω μη λειτουργίας του τουριστικού προϊόντος για περίπου 2 χρόνια, ο Δήμος Χερσονήσου να πάει πολύ πίσω. Πρέπει να γίνουν λοιπόν από εδώ και μπρος, κάναμε ενέργειες, αλλά χρειάζονται κι άλλες σημαντικές ενέργειες βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος Σιλίβδη. Το ένα κομμάτι είναι το πρακτικό. Προχωράει η μελέτη ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Χερσονήσου με έτοιμα 8 εκατομμύρια για να γίνει το έργο. Τα χρήματα υπάρχουν, όπως και ένα ήπιο λιμενικό στην Δία. Προχωράει η μελέτη οικονομοτεχνική για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του λιμένου Τορμαλίων. Σημαντικό στοίχημα το οποίο θα το προχωρήσουμε αυτή την πενταετία είναι η μελέτη προστασίας και ανάδειξης του παραλιακού μετόπου των Γουβών, το οποίο έχει σημαντικά θέματα ακόμα και νομιμότητας, καθώς ο δρόμος σε ένα ποσοστό άνω του 70-80% του ο παραλιακός είναι εντός Αιγιαλού, άρα δεν μπορεί να εξοραϊστεί και να αναπλαστεί νομίμως. Έχει γίνει σε παλιότερες εποχές, προφανώς με παράτυπους τρόπους, αφού είναι εντός Αιγιαλού. Άρα λοιπόν χρειάζονται σημαντικές ενέργειες για αυτή τη βελτίωση. Τα σχέδια πόλης και αντιπλημμυρική προστασία είναι κάτι κομβικό για να μην ξανακαταστραφούμε. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, γιατί είναι βοήθεια για το τουριστικό προϊόν αυτό, αυτή την πενταετία. Είδαμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι στο Δήμο Χερσονήσου ούτε ένα ρέμα, μα ούτε ένα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι οριοθετημένο και διευθετημένο. Δηλαδή δεν είναι έτοιμο για να γίνουν έργα υποδομής αντιπλημμυρικά. Τι κάναμε λοιπόν, ειδικά μετά τις θεομηνίες? Εξασφαλίσαμε 2 εκατομμύρια για τη διενέργεια μελετών για την οριοθέτηση διαθέτηση 3 κομβικών ρημάτων που καταστρέψανε τη πόλη μας. Πρώτον, του ρέματος των Μαλίων, που κατέστρεψε και έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στα μάλια.
του ρέματος του πόρου του Κουτουλουφαρίου που διάλυσε το Κουτουλουφάρι και δημιουργήσε τεράστια προβλήματα από το Κουτουλουφάρι μέχρι και κάτω στην περιοχή του Σίλβα Μάρης, και το ρέμα των γουρνιών στο Γουρνιώτη ποταμών που έκανε τεράστια ζημιά στις γούρνες. Έχουν εξασφαλιστεί λοιπόν 2 εκατομμύρια και παρότι η οριοθέτηση διευθέτηση των ρεμάτων είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, επειδή εμείς κατορθώσαμε και εξασφαλίσαμε αυτά τα χρήματα με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια που ήδη έχουμε περάσει από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, θα προχωρήσουμε εμείς την οριοθέτηση διευθέτηση αυτών των ρεμάτων. Τα ρέματα της Ταλίδας έχουν δοθεί σε παρελθόντα χρόνο για οριοθέτηση διευθέτηση και ακόμα περιμένουμε την ολοκλήρωση. Των Γουβών το ίδιο, ενώ επίσης τα δύο ρέματα της ανάληψης εκτελούνται αυτή τη στιγμή οι μελέτες από το Υπουργείο Υποδομών. Άρα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των ρεμάτων των πόλεών μας την επόμενη τριετία ως πενταετία οριοθετεί και διευθετεί τα ρέματά του για να προχωρήσουμε στις χρήσεις γης και τα σχέδια πόλης. Τουριστικό προϊόν, και κλείνω με αυτό για αυτό το θέμα, το τουριστικό προϊόν, κυρία Δουλγεράκη, ίσον ποιότητα. Πρέπει να παρέχουμε ποιοτικό προϊόν. Ποιότητα ίσον υποδομές. Ναι, ακριβώς. Αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ότι η ποιότητα πρέπει να συνοδεύεται από διάφορα άλλα, νομίζω στα οποία έχετε αναφερθεί εκτενώς. Άρα μπροστά δεν υπάρχει στην επόμενη πενταετία, εφόσον εκλεγείται, μια πρόκληση, μια ευκαιρία. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και υπάρχουν επίσης πάρα πολλές προκλήσεις για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε. Ακριβώς. Οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και κατακλείδη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ως Δημοτική Αρχή κάναμε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Παράξαμε πολύ σημαντικό έργο για το οποίο είμαι περήφανος, ενώ τολμώ να πω, κυρία Δουλγεράκη, ότι και η νυν δημοτική μου ομάδα, η νέα δημοτική ομάδα με την οποία πηγαίνουμε σε εκλογές, είναι όχι καλύτερη, πολύ καλύτερη ως σύνολο από την προηγούμενη που κατεβήκαμε εκλογές. Είμαι περήφανος για τα άτομα που μας συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και πάμε ανανεωμένοι με νέα πρόσωπα και σε ηλικία και σε ιδέες. Αν δείτε το ψηφοδέλτιό μας, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι νέοι άνθρωποι μέχρι 40-45 ετών, που σημαίνει ανανέωση σε λογικές, ιδέες και συμπεριφορές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εκείνο που επιζητούμε είναι ποιο, που είναι το μεγάλο διακύβευμα. Ζητάμε από τους συνδημότες μας, με βάση το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει, και σέβομαι βέβαια ότι μένουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση με την έννοια ότι θα ήθελα κάτι καλύτερο, σέβομαι απόλυτα τους συνδημότες μας που μπορεί να έχουν ένα μικρό πρόβλημα οι ίδιοι μπροστά από το σπίτι τους, μία λακκούβα, μία καμένη λάμπα που δεν αλλάζεται κατευθείαν. Όμως η καθημερινότητα, τα απλά, μπράβο, και τα καθημερινότητα. Τα απλά και τα μικρά που τις περισσότερες φορές μας κουράζουν και διαμαρτυρόμαστε πολύ περισσότερο. Και όμως η καθημερινότητα, κυρία Δουλγεράκη, που ευτυχώς που αναφερθήκατε, έχει βελτιωθεί. Η τελευταία κουβέντα. Άρα εκείνο που ζητάμε, κυρία Δουλγεράκη, εκθέτοντας την ομάδα μας, την προσπάθειά μας στο Δημότη, είναι με όπλο το έργο μας να μην επιτρέψουν στο Δήμο να πάει δεκαετίες πίσω σε παροχημένες νοοτροπίες και λογικές, να μας δώσουν την ευκαιρία, τη δεύτερη ευκαιρία, τη σημαντική δουλειά που έχουμε κάνει, να τη μετουσιώσουμε, μάλιστα, σε έργο και σε ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα. Σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.